κάτοικοι του χριστιανικού χωριού Χάλκη στην επαρχία του Χοκ του Ιράκ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ της Τουρκίας και του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος PKK. Η Χάλκη εκτίθεται συνεχώς σε τουρκικούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την Άγκυρα, στοχεύουν τα προπύργια του PKK. Το χωριό Χάλκη βρίσκεται κοντά σε θέσεις του PKK, όπως συμβαίνει και με δεκάδες άλλα χωριά, τα οποία έχουν επίσης εκενωθεί για τους ίδιους λόγους. Οι κάτοικοι του χριστιανικού χωριού Χάλκη εκτοπίστηκαν πριν από έναν περίπου μήνα και κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, καθώς οι συγκρούσεις εντάθηκαν. Έχουμε κουραστεί από την κατάσταση και ζούμε συνεχώς στην εξορία. Η Τουρκία και το PKK πρέπει να πολεμήσουν στα εδάφη τους, δήλωσε στο Κουρδιστάν 24 μία γυναίκα που εκτοπίστηκε από τη Χάλκη. Οι κάτοικοι του χωριού Χάλκη αναφέρουν ότι η συγκέντρωση του PKK στα χωριά τους τους κατέστησε ευάλωτους σε τουρκικούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι συχνά προκαλούν μεγάλες ζημιές ή ακόμα και απώλειες. Οι φάρμες μας θέρεψαν. Δεν μπορούσαμε να τις ποτίζουμε λόγω των συνεχιζόμενων μαχών μεταξύ Τουρκίας και PKK, ανέφερε μία άλλη κάτοικος, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες φάρμες κάηκαν λόγω των συνεχών βομβαρδισμών. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.